Η πλατείτσα είναι αυτή στο Watford. Δεν την είχα ξαναδεί. Πάρα πολύ όμορφη. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε στο βροχερό Watford. Βρισκόμαστε σε αυτό το κεντρικό το δρόμο και προχωράμε. 137 λέει High Street. Άρα αυτός είναι και ο δρόμος, να ξέρετε, αν ενδιαφέρεστε για εδώ. Και δυστυχώς ξημέρωσε η τελευταία μας ημέρα. Μια στεναχώρια, δεν θα σας πω ψέματα, υπάρχει. Και βγήκαμε να κάνουμε έτσι τα τελευταία μας ψώνια εδώ στο Watford. Και... καθίστε. Τι φασαρία κάνει αυτό το λεωφορείο. Και να πάμε σε ένα άλλο TK Maxx, να δω αν καταφέρω εκεί να βρω δωράκια, αν κάτι έτσι μου κάνει το κλικ, για να πάρουμε από το άλλο το TK Maxx που είναι πιο μεγάλο από ό,τι είδα. Και ναι, σήμερα το βράδυ πετάμε. Φτάνουμε Ελλάδα 12 ώρα τα ξημερώματα. Κλάμα. Έχουμε κατέβει πολύ πιο κάτω το Watford, δεν έχουμε ξαναφτάσει εδώ πέρα. Και βλέπουμε ότι έχει τα πάντα. Εντωμεταξύ έχει ένα σωρό αντιπροσωπείς αυτοκινήτων. Γενικότερα είναι μια πόλη που βρίσκεται τα πάντα. Έχει Boots, έχει Primark, έχει Waterstone. Τώρα, αν θέλετε κάποιο βιβλίο, εγώ ας πούμε πήρα ένα βιβλίο τώρα που το ήθελα από Αγγλία γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και φτάσαμε στα TK Maxx. Να σας δείξω λίγο πώς είναι και η πινακίδα. Για να τα γνωρίσετε άμα θα έρθετε. Να μπείτε, αξίζει να μπείτε. Και είναι τεράστια αυτά εδώ. Έχει και έπιπλα από ό,τι είδα μέσα. Πάρτε έτσι μια εικόνα και από εδώ. Αυτά τα σετάκια. Τι ωραία. Και κασκόλ και πορτοφολάκι. Σε διάφορα χρώματα. Καλά. Δεν μου αρέσουν αυτά τώρα. Σας τα δείχνω απλά έτσι. Εδώ έχει πολύ πιο πολλά. DKNY. Τσαντάκια. Ωραία. 55 λίρες. Τώρα από πόσο μην με ρωτήσετε. Δεν βλέπω. Δεν γράφει. Να, κοιτάξτε και εδώ τι ωραίο. Ted Baker, τσαντούλα. Αυτή πόσο έχει τώρα, καθίστε να σας πω. 30, από 40-30, οκ. Εντάξει, αυτές δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ακριβές, αλλά καταλάβατε. Εδώ τσαντούλα Donna Karan. 198 λέει ότι έχει αυτή. Α, όχι, έχει 70 από 198. Τι άλλο έχουμε εδώ. Α, έχει και εδώ. Κοιτάξτε, μουσική είναι ωραία. Ted Baker μαύρη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι βρήκα δώρα σχεδόν για όλους. Δεν έχω πάρει δώρο για τον Κανάκη, εντάξει. Θα του πάρω από Αθήνα. Και για τα 3 από τα 5 ανήψια μου. Δεν βρήκα κάτι. Για όλους τους υπόλοιπους βρήκα. Για όλους όμως. Οπότε μου έχουν μείνει εντάξει το δώρο του Αλέξανδρου που θα πάρουμε για Άγιο Βασίλη και τα σχετικά. Και έτσι που λέτε, έχει φασαρία εδώ τώρα, Βρήκα δώρα. Μόνο στα νύψια μου έχουν μείνει. Τα 3 αγόρια μείνανε μόνο. Να τους πάρω κάτι. Και... στον Κανάκι, εντάξει. Έχουμε επιστρέψει στο ξενοδοχείο, όπου τώρα θα ξεκινήσει η δύσκολη επιχείρηση του να χωρέσω όλα τα πράγματα που αγοράσαμε τώρα, γιατί δωράκια πήραμε, ένα-δύο πράγματα για μένα, μην φανταστείτε. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει φέτος και δεν θέλω να ψωνίσω τίποτα. Πάμε, πάρε μπρος. Τώρα ξεκινάει η δύσκολη επιχείρηση του να τα χωρίσουμε στη βαλίτσα, γιατί έχουμε άδεια την 20άκυλη, τη μισή του μισού. Είναι, χωρίζεται σε δύο μέρη όπως ανοίγει. Είναι το ένα μέρος της βαλίτσας, το άλλο μέρος και είναι το μισό άδειο, όπου και τελευταία στιγμή ρίξαμε και το στεφανάκι του Αλέξανδρου που είναι για την τουαλέτα, καταλάβατε. Να δω τι θα χωρέσει τώρα εκεί μέσα. Ελαφριά πράγματα διάλεξα. Βλέπετε, κυλεύετε, τα περνάμε. Το θέμα είναι να χωρέσουνε. Επίσης, τώρα που πήγα και στα Primark μια τελευταία βολτή, γιατί ξαναπέρασα τελευταία φορά τώρα εδώ, δεν γίνεται να μην πάω. Πέτυχα στο ταμείο, λίγο πριν πληρώσω αυτά που πήρα, αυτό εδώ το primer. Έχω δει αρκετά reviews στο TikTok που όλες μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτό εδώ το primer και λένε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από πολύ γνωστές και ακριβές εταιρείες που, που έχουν primer. Και ενώ έλεγε πάνω 4,5 λίρες, το πήρα 2,5, ήταν σε έκπτωση. Καθίστε, να σας δείξω μέσα πώς είναι. Αχ, μυρίζει και ωραία. Σαν κρεμούλα είναι. Σε αυτή τη κίτρινη, μπες κίτρινη απόχρωση, περίεργη είναι. Τέλος πάντων, έφερε ο Κανάκης στις βαλίτσες. Για να δούμε. Θα αφήσουμε τίποτα εδώ, δεν θα το πάρουμε όλα σπίτι.
ένα από τα πράγματα. Έλα. Το Range Rover σου. Κανάκι, αφού τελικά έχουμε χώρο να πεταχτώ να πάρω και κάτι παπούτσια που είδα και μ' αρέσανε. Μιλάει. Ε. Ή εκείνο το παλτό, το ρίτα ώρα. Για κάποιον λόγο δεν μου μιλάει ο άντρας μου. Δεν ξέρω γιατί. Έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο. Έχει τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα όμως. Και παιχνίδια βλέπω στο βάθος. Έχει πραγματικά τις περισσότερες μάρκες. Έχει και Jo Malone εδώ. Έχει μέχρι και Hamleys. Αυτό το κατάστημα με τα παιχνίδια που πήγαμε τέλος πάντων. Εδώ θα αφήσω το στομάχι μου. Στα Crispy Creamy. Όπου στο Λονδίνο δεν πέτυχα κανένα και έχει εδώ. Πάω πρώτα να φάω στα Joy and the Juice. Joy and the Juice. Να πάρω το αγαπημένο μου tuna sandwich για τελευταία φορά. Και μετά θα έρθω να χτυπήσω και κανένα ντονατσάκι. Παρέγγειλα τα tuna sandwich μου. Και πάω Crispy Creamy να προλάβω. Πω. Εντάξει, τη βάλει ωραία που είναι. Έχει και με γκρίντζ. Αυτό θα πάρω στον Αλέξανδρο, θα του αρέσει σίγουρα πάρα πολύ. Είχα φάει στη Νέα Υόρκη και ήταν το πιο ρεντόνατς που είχα φάει ποτέ. Α, έχει και αγιο βασιλιάτικα αυτά. Θα δείξω το πολύ πιο κοντά να εκεί κάτω. Πήρα! Θα σας δείξω τώρα. Ανυπομονώ. Αυτό το μεταξύ πρέπει να το Αλέξανδρο, δεν το θέλει. Θέλει το Christmas lights, έτσι λιγότερο αυτό. Ναι. Και αυτό μου είπαν ότι είναι vegan. Μπράβο, Αλέξανδρε! Κοιτάξτε εδώ, ο Αλέξανδρος φτιάχνει πύργους. Έχω έρθει Ted Baker και είδα αυτό το φόρεμα και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω. Παπούτσι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Μ' αρέσει εδώ. Οπότε